Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Αύριο εορτάζουμε τον Εθνομάρτυρα, τον Ιερομάρτυρα Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος 10 Απριλίου κρεμάστηκε στην μεσαία πύλη του Πατριαρχείου και έμεινε εκεί στην κρεμάλα επί 3 ημέρες για να διαπομπεύεται από τους μουσουλμάνους, τους φανατικούς, οι οποίοι θέλησαν να ξεσπάσουν σαν θεριά πάνω στον άκακο πληθυσμό και πάνω στους ποιμένες του και μάλιστα στους αρχιερείς και ιδιαίτερα στον Πατριάρχη, ο οποίος Πατριάρχης συκοφαντήθηκε φυσικά, διότι εξέδωκε κάτω από μεγάλη βία ένα αφορισμό κατά του Ιψηλάντη και της Επαναστάσεως, αλλά δεν έπαυσε να αποτελεί την ψυχή που ενδυνάμωνε τον αγώνα και προετοίμαζε την εξέγερση της Επαναστάσεως, αλλά είχε και την σοφροσύνη. Προσπαθούσε να μην δημιουργηθεί κάποια τραγωδία η οποία θα ευάρυνε πάλι εις βάρος του γένους, θα δημιουργούσε σφαγές και εμπρισμούς και καταστροφές και αφανισμούς εάν αποτύχανε μια τέτοια επανάσταση. Ήταν πολύ προσεκτικός ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Κάποιοι οι οποίοι δεν βλέπουν αντικειμενικά την ιστορία θέλουν να κατακρίνουν τον Άγιον Πατριάρχη ότι έτσι χωρίς λόγο έβγαλε ένα αφορισμό και μάλιστα του καταλογίσουν κάποιες μεγάλες ευθύνες. Σήμερα θα δούμε πόσον είναι ήρωας, πόσον είναι μάρτυρας, εθνομάρτυρας, ιερομάρτυρας και πόσον είναι μεγαλόψυχος και πόσον το παραδειγμά του και η όλη του τοποθέτηση απέναντι της πύλης στην οποία έδινε καθημερινά λόγο. Δεν είχαμε ελευθερία, είχαμε τουρκοκρατία. Και φυσικά ο Πατριάρχης ανέβαινε και κατέβαινε στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης με απλή βούληση του Σουλτάνου και κάποιου προύχοντα, ο οποίος ζητούσε ή να ανέλθει ή να κατέλθει. Έχουμε περιπτώσεις που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν μέσα σε μήνες Πατριάρχη, επειδή έτσι το θέλει ο Σουλτάνος και επειδή κάποιοι λένε κάποια συκοφαντία ή κάποιοι κάποιον επαινούν και θέλουν να τον κάνουν Πατριάρχη. Μέσα σε αυτό το κλίμα της τουρκοκρατίας, της τυραννίας που ασκούσαν οι Τούρκοι στους ώμους των Ελλήνων, που πολλές φορές είχαν προσπαθήσει οι καημένοι Έλληνες να επαναστατήσουν επειδή όμως ήταν επιπόλαιοι και ανέτοιμοι, η αποτυχία των κινημάτων οδηγούσε σε μια τραγωδία σφαγής λαϊλασιών, εμπρισμών, εκτοπισμών, εξανδραποδισμών, αφανισμών,
δεν ήθελε κάτι τέτοιο να γίνει τώρα, το 21, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Δια τούτο ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικός, προσεκτικός και δεν ήθελε να εκτεθεί στα μάτια των Τούρκων και φυσικά δεν ήθελε να του πάρουν λόγια ή κάποια υπογραφή κάποιας επιστολής ή πράκτορες των Τούρκων, ακόμα και κάποιοι προδότες Έλληνες, για να δοθεί πλέον το σύνθημα της εξολοθρεύσεως του γένους. Πάμε λοιπόν στην πόλη να δούμε εκείνη την πύλη, τη μεσαία, στην οποία κρεμάστηκε ο Πατριάρχης μας. Εδώ βλέπουμε στο ένα μέρος, όπως βλέπουμε δεξιά, είναι η προσπάθεια των Εβραίων να καταποντήσουν στα νερά του Βοσπόρου τον Άγιον Πατριάρχη, και αριστερά, όπως βλέπουμε, είναι η μεσαία πύλη, η οποία ακόμα μένει κλεισμένη. Εκεί είχαν περάσει ένα σκηνή από ένα ξύλο ψηλά επάνω και κρέμασαν τη θηλιά, και εκεί τον Γρηγόριο τον Πέμπτο τον απαγχώνησαν και τον άφησαν 3 μέρες επάνω στην κρεμάλα για να υποστεί τις ταπεινώσεις, τους εξευτελισμούς, γιατί όλοι περνούσαν μπροστά εκεί από την κρεμάλα για να φτύσουν, να δείρουν, να υβρίσουν, να βλασφημίσουν τον Άγιον Πατριάρχη. Τολμούν λοιπόν κάποια στόματα, βέβαια, που δεν πιστεύουν, που δεν σέβονται την ιστορία ούτε και τα θεία πρόσωπα, τολμούν, λέγω, και κάμουν όχι εφημιμνία αλλά κατηγορία κατά αυτού του τόσον αξίου Πατριάρχου, τον οποίον θαυμάσομαι. Και φυσικά είναι στιγμή να αφήσουμε για σήμερα, μια και δεν έχουμε επάρκεια χρόνου, τα περί ΕΚΑΜ. Λαμβάνουμε φαξ και μας μιλούν ότι το ΕΚΑΜ είναι έτοιμο, δικαιολογούν ότι συμφέρει, όλα αυτά είναι πως παραπλάνηση, ότι είναι τελειωμένο το θέμα η αναγραφή θρησκεύματος στις ταυτότητες, ότι δεν θα μπει το θρησκεύμα στις ταυτότητες, ή προαιρετικό, που και τα δύο είναι εις βάρος της Ορθοδοξίας. Προσπαθούν λοιπόν με κάποια φιλολογία να δικαιολογήσουν και τις ταυτότητες και τον ΕΚΑΜ, μάλιστα με ΕΚΑΜ, τον οποίο αναθεματίσαμε τόσες φορές. Δυστυχώς, κάτω από τις πιέσεις των σύγχρονων Τούρκων, των Ευρωπαίων, γιατί αυτοί πλέον μας θέλουν να μας σύρουν σε σκλαβιά, και αυτοί μας περνάνε σε κάποια άλλη αγχώνη, μας κρεμάνε καθημερινά την τιμή μας και την αξιοπρέπειά μας, δεν μας αφήνουν σε χλωρό κλαρί, ασκούν πιέσεις και Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι, ώστε να ακολουθούμε κατά γράμμα τις βουλές τους, τις εντολές τους, και να, εμείς να καταντήσουμε τελικά άβουλα πλάσματα, αγόμενα και φερόμενα. Βέβαια, δεν θα υποχωρήσουμε σε τέτοιες απειλές, ούτε θα λάβουμε θέσεις για να πάρουμε τον ΕΚΑΜ, όπως δημοσιεύεται σε ένα άρθρο στο βήμα 6/4/97. Δεν θέλουμε ούτε ΕΚΑΜ, ούτε ηλεκτρονικές ταυτότητες, ούτε κάρτες. Δεν τη θέλουμε την κρεμάλα αυτή. Εάν με το ζόρι μας ανεβάσουν στην κρεμάλα και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε για να ζήσουμε, για να αγωνιστούμε για το Ευαγγέλιο, και πάλι και πάνω από την κρεμάλα θα λέγουμε ότι λάθος είναι, προδότες είναι αυτοί που άλλοτε αγωνίστηκαν κατά του φακελώματος, κατά των εξαρτήσεων, και σήμερα πασχίζουν να μας εξαρτήσουν, να μας υποδουλώσουν, δείχνουν με το πρόσχημα του εξυγχρονισμού. Πού τα πουλάνε αυτά? Ξύπνα, ελληνικέ λαέ, γιατί δεν μπαδίσουμε καθόλου καλά. Και κάποιοι άλλοι κονδυλοφόροι πληρωμένοι, ή κάποια άλλα στόματα, μικρόφωνα σε τηλεοράσεις, πληρωμένα, κουρδισμένα, βαπτισμένα και μυρωμένα από το πνεύμα, όχι το Άγιον, αλλά το πνεύμα της πλάνης, το πνεύμα της ηχήσεως της νέας εποχής, τρέχουν, γράφουν, προσπαθούν να πούν, να πείσουν, να παραπλανήσουν, να πάρουν τον Άγιο του λαού και κάποιον που αγωνίζονται, για να πούν πώς είναι αθώα αυτά τα πράγματα. Μιλήσαμε και θα ξαναμιλήσουμε, αλλά σήμερα, σεβόμενοι την μνήμη του Γρηγορίου του Πέμπτου και μη έχοντας τον απαραίτητο του χρόνου για να ολοκληρώσουμε, θα αναβάλουμε για άλλη εκπομπή να μιλήσουμε για την ταυτότητα της νέας τάξης των πραγμάτων, για το Σένκεν, να συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία που δεν έχουμε τονίσει, και για τα υπόλοιπα, τα σχετικά με Αντίχριστο, 666 κλπ. Μία ελπίδα φωτεινή μέσα σε αυτή την αχλή, το σκοτάδι που μας σκεπάζει συνέχεια, που δεν βλέπουμε ελπίδες. Μια ελπίδα φωτεινή είναι το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της προηγουμένης εβδομάδας, περίπου είναι
γύρω στις 10 μέρες, μια εβδομάδα, τις διαρκούς σειρές συνόδου εκ της Αρχιγραμματείας, λοιπόν, αυτή η ανακοίνωση που μας καθησυχάζει και μας δίνει την ελπίδα ότι πλέον οι αγώνες μας δεν πάνε επί ματαίω, ότι η μένουσα εκκλησία μας στέκεται στο ύψος των ευθυνών της και φροντίζει για να μας απαλλάξει από αυτούς τους μπελάδες που συνιστά η συνθήκη Σέγκεν και το νομοσχέδιο που γίνεται νόμος περί προστασίας δήθεν του πολίτου, του ανθρώπου, του προσώπου, από την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων. Εμείς είμαστε υπέρ της επιστήμης και τεχνολογίας, αλλά κατά της κακής χρήσεως που είναι εις βάρος του προσώπου, της ελευθερίας, του ατόμου, της ελευθερίας του έθνους, της ασφάλειας, της ορθοδοξίας μας και που είναι μία δουλεία, μία εξάρτηση από ξένα κέντρα αποφάσεων. Δεν θα διαβάσω, ακούστηκε από το σταθμό της Εκκλησίας αυτό το ανακοινωθέν και τώρα να μεταδίδεται, όπως πήρα είδηση το πρωί, και η εγκύκλειος η οποία θα αναγνωστεί την Κυριακή των Βαΐων. Την εγκύκλειο βέβαια δεν την έχω στα χέρια μου, το ανακοινωθέν αυτό το έχω στα χέρια μου και θα διαβάσω μόνο μία παράγραφο. Εν όψη των ανησυχητικών τούτων δεδομένων, δηλαδή περί Σέγκεν, περί ηλεκτρονικού φακελώματος κλπ. Τα οποία αναφέρονται στις προηγούμενες τρεις παραγράφους, την τετάρτη παράγραφο, την οποία μόνο διαβάζω για να κάνω μια παρένθεση αναγκαία. Εν όψη των ανησυχητικών τούτων δεδομένων και της εντόνου δυσφορίας και διαμαρτυρίας του ευσεβούς ελληνικού λαού, και φυσικά δεν είναι μόνο οι παρεμολογήτες, δεν είναι μόνο κάποιοι δίθεν θρησκόληπτοι που τόσο τους είχαν κατηγορήσει, είναι και το νέο ημερολόγιο, πιο πολύ ήταν στην πορεία του νέου ημερολογίου, που είναι και φυσικά η πλειοψηφία στην Αθήνα και στις επαρχίες. Και έστειλαν και πούλμαν, 22 πούλμαν από την Κόρινθο, άλλα πούλμαν από το Αίγιο, άλλα από άλλες πόλεις, Πειραιά κλπ. Δεν είναι ατομική υπόθεση κάποιου συλλόγου που ήθελαν να τον κατηγορήσουν για να μην πιάσει αυτή η σύναξη ώστε να πέσει το κενό και να προχωρήσουν τα σχέδια της νέας τάξης των πραγμάτων που δεν μας φέρουν εξυγχρονισμό και ευτυχία, αλλά οπισθοδρόμηση και δυστυχία. Εν όψη των ανησυχητικών τούτων δεδομένων, διαβάζω μόνο την τετάρτη παράγραφο του ανακοινωθέντος της Ιεράς Συνόδου, και της δυσφορίας και διαμαρτυρίας του ευσεβούς ελληνικού λαού και του πληρώματος της Ορθοδόξης Εκκλησίας, ο οποίος αναμένει την διαφώτιση και την θέση της, η Εκκλησία της Ελλάδος εμμόνος διακηρύς και υποστηρίζει την διασφάλιση της προστασίας της προσωπικότητας του ατόμου, της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του απορρίτου της επικοινωνίας εκ της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και επιείται έκκληση για την απόσυρση του ψηφισέντος νομοσχεδίου και την επί του προκειμένου έναρξη διαλόγου με την συμμετοχή περισσότερων κοινωνικών φορέων και της Εκκλησίας. Είναι σοφή αυτή η τοποθέτηση της Εκκλησίας μας και μας συγκινεί, διότι ζητάει να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, να μην κυρωθεί ως νόμος και να γίνει συζήτηση σε ευρύτερη βάση εδώ για τα πάντα κάμουν συζήτηση. Γιατί δεν κάμουν συζήτηση για τα ουσιώδη αυτά θέματα, τα οποία αφορούν το πρόσωπο. Εμένως σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός η Ιερά Σύνοδος μας καλύπτει με αυτό το αίτημα, ποιείται έκκληση για την απόσυρση του ψηφισμένου νομοσχεδίου και την επί του προκειμένου έναρξη διαλόγου με τη συμμετοχή περισσότερων κοινωνικών φορέων και της Εκκλησίας. Δεν μπορούν να αναγνούν την Εκκλησία, αν θέλει η Εκκλησία να βαγεί όλους τους νόμους. Και όσο και να πηδάνε κάποιοι δήθεν έξυπνοι που θέλουν να επιβάλλουν νέα τάξη πράγματων και στα ελληνικά δεδομένα, ας εξυγχρονίσουν όλα τα άλλα, ας αφήσουν την ταυτότητα και ας αφήσουν το ηλεκτρονικό φακέλωμα στην πάντα. Και τώρα να έρθουμε μετά την παρένθεση αυτή, γιατί δεν έχουμε παρά ελάχιστον χρόνο, να έρθουμε στον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Προτίμησε λοιπόν να απαγχωνιστεί, να μαρτυρήσει και θα πείτε καλά είναι τόσο σπουδαίο το ότι απαγχωνίστηκε επειδή αναγκάστηκε να μην γίνει Τούρκος, να μην γίνει Μωμεθανός, να μην πιστεύσει στον Αλλάχ. Όχι, δεν ήταν αυτή η αιτία. Βέβαια το είπαν και αυτό, αλλά δεν το άκουσε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Δεν ήταν δυνατό να κάνει κάτι τέτοιο. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος απαγχωνίστηκε ως προδότης των Τούρκων, ως προδότης του Σουλτάνου. Και τώρα ρωτάμε, ως εχθρός του Σουλτάνου, ως εχθρός της ειρήνης, διότι τον θεώρησαν ότι ήταν η ψυχή της Επαναστάσεως, αυτός που εκαλύπτεται
και υπέσχε το πειθαρχία στην πύλη ότι θα κρατήσει τους Έλληνες έξω από την αποστασία και την ανταρσία, όπως την νόμιζαν οι Τούρκοι, να τους πειθαναγκάσει σε μια ειρήνη, και επειδή ο Γρηγόριος V δεν το έκανε, παρότι αντιδρούσε για την στιγμή εκείνη της Επαναστάσεως και ήθελε να ετοιμαστούν, όπως και ο Καπαδίστριας ζητούσε, να αναβάλουν λίγο την Επανάσταση για να οργανωθούν οι Έλληνες, και είχαν δίκιο. Και ο Καποδίστριας είχε δίκιο και ο Γρηγόριος ο Πέμπτος είχε δίκιο, και είδαμε και πήραμε, φτάσαμε στο αμήν και παραλίγο να θάψουμε την Ελλάδα για πάντα, μια για πάντα, και να αφανιστεί ο Ελληνισμός και να εκτοπιστεί όλος ο Πελοποννησιακός Ελληνισμός. Είχε προγραμματιστεί να εκδιωχθεί, άλλο να σφαγεί, άλλος να εξελαμιστεί αν ήθελαν να γίνουν μομεθανοί, και άλλοι να μεταφερθούν στην Αίγυπτο, στην Ασία, να απολυθούν σαν σκλάβοι, και από την Ασία και Αίγυπτο να μεταφερθούν Άραβες και άλλες εθνότητες να κατοικήσουν στην Πελοπόννησο. Δεν θα λέγαμε σήμερα κάτω από τα βλάκια και να περηφανευόμαστε για Έλληνες. Τι έσωσε λοιπόν αυτή την σφαγή και αυτή την καταστροφή? Την έσωσε ότι ο Θεός ευλόγησε, και αφού ξεκίνησε η Επανάσταση παρά την ανετοιμότητα, τελικά εστέφθη με επιτυχία η τρέλα αυτή των Ελλήνων, την οποία δεν ευδοκούσε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Ήθελε να υπάρχει κάποια εγγύηση επιτυχίας της Επαναστάσεως, ήθελε να παρακινηθεί σε πόλεμο, όπως λέγει και ο Καποδίστριας, η Ρωσία κατά των Τούρκων, να χτυπήσουν τον Νότον τους Τούρκους για να σηκωθεί λοιπόν η Επανάσταση. Και ήθελαν να χτυπηθεί και ο Αλή Πασάς, ώστε να δαπανηθούν κάποιες δυνάμεις εκεί των Τούρκων, για να βρουν ευκαιρία να αναπνεύσουν λοιπόν οι Έλληνες, και έτσι να μπορέσουν να έχουν βέβαια την επιτυχία, να μην κινδυνεύσουν να εξαφανιστούν μια για παντός, όπως είχαν το σχέδιο όταν εξεράγει, όπως είπαμε, αυτή η ανέτοιμη επανάσταση. Το σχέδιο λοιπόν του Σουλτάνου ήταν να διαλύσει τελείως τον Ελληνισμό και να σφάξει τελείως την Πελοπόννησο. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος λοιπόν δεν είναι προδότης, δεν είναι μικρόψυχος, αλλά είναι μεγαλόψυχος, και θα θαυμάσουμε τη μεγαλοψυχία του, όπως ακριβώς τον ψάλλουμε σαν Άγιο, σαν Εθνομάρτυρα και Ιερομάρτυρα. Και ας δούμε ένα από τα τροπάρια του. «Οσπημένα πανάριστον και μαρτύρων ομότροπων, ιερέ Γρηγόριε, εφημούμενσε, σε υμνούμε ιερέ Γρηγόριε, σαν ποιμένα άριστον». Και ήθελε να μην χαθεί το απίμνιον, ενώ ήταν λίγο επιπόλαιοι και ο Παπαφλές και κάποιοι άλλοι, λίγο επιπόλαιοι. Νόμιζαν έτσι θα γίνει δι' αυτομάτου γενέσεως η επιτυχία της Επαναστάσεως, χωρίς ετοιμότητα, με διαιρεμένο τον Ελληνισμό. Έπρεπε να γίνει προεργασία, δεν έφτανε η προεργασία της φιλικής εταιρείας. Βέβαια ήταν μπρος κρεμός και πίσω ρέμα, όπως λέει η παροιμία. Και ευδόκησε ο Θεός και έγινε η Ανάσταση του γένους. Αλλά κινδυνεύσαμε όμως να πάθουμε επανολεθρία άνευ προηγουμένου. Ότι θα νυν προτετήμικας υπέρ προβάτων σου, γιατί είσαι άξιος, λέει, ποιμένας και άξιος των μαρτύρων, όμοις με τους μάρτυρες, διότι προτίμησες υπέρ των προβάτων σου να πεθάνεις, και εχθρού του δυσμενούς την οφρήν και το φρίεγμα κατεπάτησες. Και του δυσμενούς εχθρού την οφρήν, τον εγωισμό και την λύσα κατεπάτησες. Δι' τούτο Στεφάνο Αυθαρσίας, με Στέφανο Αυθάνατο, ο σκληνός ιερομάρτης παρά Χριστού εστεφάνωσεν. Από το Χριστό στεφανώθηκες. Τι να πρωτοπούμε τώρα σε ένα τέταρτο περίπου 16 λεπτά που μας έμεναν. Θα πρέπει να ασχοληθούμε και σε άλλη εκπομπή, και αν δώσει ο Κύριος του χρόνου, να δούμε συγκεκριμένα το μεγαλείο της προσωπικότητας του Γρηγορίου του Πέμπτου του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης. Βέβαια, εκ τούτο μόνο να είπαμε ότι από το 1797 που έγινε Πατριάρχης μέχρι το 1821, ελάχιστα χρόνια έμεινε στο Πατριαρχείο, στην πόλη, γιατί τον εξόρισαν τρεις φορές εξόριστος. Λοιπόν, και αυτές οι εξορίες γιατί έγιναν? Επειδή ήθελε να καλοπεράσει ο Πατριάρχης, επειδή συμφωνούσε στα πάντα με τους Τούρκους, συμφωνούσε όπου δεν μπορούσε να διαφωνήσει. Κάποιοι σήμερα κονδυλοφόροι, καθήμενοι στα γραφεία τους και απολαμβάνονται στις ανέσεις τους και με ψυχρά λογική, θέλουν να κατηγορούν τον Πατριάρχη. Βλασφημούν τον ήρωα αυτό, τον Εθνομάρτυρα και Ιερομάρτυρα. Τον βλασφημούν, και βλασφημούν και τον Θεό, του οποίου ιερομάρτυρης είναι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος ο Κωνσταντινούπολης.
Λοιπόν, από το 1797 που ανέβηκε και έγινε το πρώτο πατριάρχης μέχρι το 1821, δηλαδή 24 χρόνια, από τα 24 χρόνια ούτε 5 χρόνια δεν έμεινε πατριάρχης. Ούτε 5 χρόνια. Δηλαδή τα 18 με 19 χρόνια είναι στην εξορία. Έτσι καλό περνάνε τα παλικάρια. Έτσι καλό περνάνε οι προδότες. Δηλαδή από τα 24-25 χρόνια που ήταν πατριάρχης, να είναι τα 19, να είναι τα γύρω στα 20 χρόνια να είναι εξόριστος. Επομένως η εξορία του ήταν επειδή δεν υποχωρούσε, επειδή δεν πρόδιδε ούτε το Ευαγγέλιο και δυσαρεστούσε κάποιους Μητροπολίτες σκληρούς που μεσολαβούσαν στον Σουλτάνο και σε κάποιους εκεί μεγάλους προύχοντες και αξιωματούχους και ξεθρόνιζαν τον Πατριάρχη τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Εάν ήθελε να καλοπεράσει, θα τα είχε καλά με όλους. Και με τους κληρικούς και με τον Σουλτάνο και με την πύλη, την υψηλή, την διοίκηση. Και δεν θα ήταν στην εξορία. Λοιπόν, ανεβαίνει ως Πατριάρχης το 1797 και κάθεται μόνο 18 μήνες. Το 1799 εξορίζεται και μένει εξόριστος 7 χρόνια. Εξόριστος λοιπόν 7 χρόνια στο Νάθωνα, στο Άγιον Όρος, και είχε ένα κλειδάκι και είχε ένα κελάκι και εκεί έμενε σαν καλόγερος την άσκηση, την προσευχή, την νηστεία, την αγρυπνία και κατόρθωσε να δώσει μεγάλα μηνύματα αγιότητας, κανονικότητας, σεβασμού στους κανόνες και την παράδοση στους Άγιους Πατέρες, να τους συμφιλιώσει, να μην μαλώνουν. Ήταν η πνοή του Αγίου Όρους, έμενε στη Μονή Ευήρων και πολύ βοήθησε όλο τον Άγιον Όρος. Τον ξαναγύρισαν στον θρόνο Κωνσταντινούπολεως το 1806 και έμεινε για δύο περίπου χρόνια πάλι πατριάρχης. Πάλι τον εξαθρόνισαν το 1808 και τον έστειλαν στην Πρίκυπο, την Ίσο, και από εκεί στο Όρος ένα χρόνο στην Πρίκυπο και στο Όρος το 1809 και έμεινε στο Όρος 10 χρόνια εξορία. Δηλαδή 7 και 10, 17 χρόνια μέχρι τώρα, 7 στην πρώτη εξορία στον Άθωνα και 10 στην δεύτερη εξορία, 17 χρόνια. Στη συνέχεια τον καθαίρεσαν, τον εξεδίωξαν, τον φυλάκισαν πρώτης της απαγχωνήσεώς του. Επομένως ένας τέτοιος πατριάρχης που δέχεται να εξοριστεί με τα χαράς μεγάλης για να ασκηθεί και δεν επιμένει να χρησιμοποιήσει μέσα για το άτομό του να παραμείνει και να ευαρεστήσει είτε τους αμαρτάνοντας κληρικούς και μητροπολίτες είτε να ευαρεστήσει τον Σουλτάνο, αυτός είναι ένας μεγαλόψυχος, ένας γενναίος πατριάρχης, όσον σπάνια εγνώρισε τέτοιους πατριάρχες Έλληνες, Ορθοδόξους, γενναίους, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Δεν έχουμε το χρόνο δυστυχώς να δούμε λεπτομέρειες για το πρόσωπό του, για τη σχέση του με τη Φιλική Εταιρεία. Κάποιοι λέγουν πως ήταν οργανωμένος μέσα στη Φιλική Εταιρεία. Βέβαια αυτό δεν είναι αντικειμενικό, δεν ευσταθεί απόλυτα, γιατί ναι μεν ήταν φίλος των φιλικών και σύμμαχος της Φιλικής Εταιρείας, αλλά ενώ ήταν στο Όρος, ο Φαρμάκης τον επισκέφτη ο Φιλικός για να τον μοιήσει στην εταιρεία στο Όρος, που ήταν και ευκαιρία, δεν απεδέχθη αυτή την μοίηση. Την μοίηση, ναι, την απεδέχθη και έγινε συνεργάτης. Από τους δυνατοτέρους συνεργάτες της Φιλικής Εταιρείας. Δεν υπέγραψε όμως όρκων στη Φιλική Εταιρεία, γιατί φοβείται ότι κάπου θα ανακαλύπτει το αυτός όρκος και αυτή η υπογραφή. Κάποιος προδότης μπορούσε να, όπως συνήθως υπάρχουν προδότες, οι Έλληνες δυστυχώς είναι η μεγαλύτερη ήρωας, αλλά έχουν και αρκετούς προδότες. Γνώρισε ότι υπάρχουν προδότες, γι' αυτό φρόντισε να μην υπογράψει όρκων αφοσιώσεως στην Φιλική Εταιρεία και αυτό φυσικά είναι υπέρ του Πατριάρχου, γιατί ασφαλώς όπως κατόπιν έγινε η προδοσία της Φιλικής Εταιρείας, μια ώρα αρχίτερα οι Τούρκοι θα προλάβαιναν και θα απαγχώνησαν και τον Πατριάρχη και θα έσβαζαν όλο τον Ελληνισμό και τις Μικρασίες και τις πόλεις προπαντός αλλά και τις Πελοποννήσου.
Να δούμε τώρα πολύ επιγραμματικά με δύο στοιχεία τη γενοψυχία του Πατριάρχου του Γρηγορίου του Πέμπτου. Όταν λοιπόν έγινε η έναρξη της Επαναστάσεως, οι φιλικοί και ο Υψηλάντης και άλλοι συνεργάτες παρακαλούσαν τον Γρηγόριο τον Πέμπτο να μπει σε ένα καράβι και να φυγαδευτεί για να μην κινδυνεύσει να συλληφθεί και να σφαγιαστεί. Αρνείται όμως ο Γρηγόριος ο Πέμπτος την φυγή και παραμένει στην πόλη ως θελώθητο θύμα, δηλαδή προσφέρον τον εαυτόν του θυσία, ενθυμούμενος τους λόγους του Ιησού Χριστού, ο ποιμήν ο καλός, την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Δεν θυσιάζει το ποίμνιον για να σώσει το άτομό του, αλλά θυσιάζει τον εαυτόν του για το ποίμνιον και βοηθά λοιπόν με ποια τακτική. Γνώριζε ότι οι Τούρκοι θα αρχίσουν τις σφαγές. Γνώριζε ότι θα ήταν και στιγμή κοντά να τον κρεμάσουν ή να τον σφαγιάσουν. Όμως φρόντισε να αναβληθεί η μέρα της κηρύξεως της γενικής σφαγής των Ελλήνων για να μπορέσει να ετοιμαστεί το γένος, να μπορέσει να στείλει μηνύματα παντού για να σπεύσουν το ταχύτερο, εφόσον η Επανάσταση εκδηλώθηκε, να την οργανώσουν το ταχύτερο για να μπορέσει να αντέξει γιατί επίκειται γενική σφαγή. Αρνείται λοιπόν και δεν φεύγει κατ' επανάληψη. Αρνείται στην πρόταση του Υψηλάντη και παραμένει να βοηθήσει το γένος. Αρνείται και δεν δέχεται και από τους στενούς φίλους του τις συμβουλές και δεν υποχωρεί όταν τον παρακαλούν γονιπετής να τον μεταφέρουν όπου ήθελε ώστε να σωθεί για να μπορέσει να γίνει αρχηγός της Επαναστάσεως. Τους εξήγησε ότι αν εγώ φύγω, λέει, θα σφαγεί όλος ο Ελληνισμός και θα προλάβουν οι Έλληνες να θα καταλάβουν ότι είμαι εγώ αίτιος και επομένως θα σφάξουν τον Ελληνισμό. Αν γλιτώσω εγώ, δεν έχει καμία αξία η δική μου σωτηρία. Τον προτρέπουν και πάλιν και Πολάκης λοιπόν. Τον προτρέπουν να φύγει και στις 3 Απριλίου, ενώ έχει γίνει γνωστή πλέον η Επανάσταση στην Πελοπόννησο. Προτρέπεται να φύγει και δίνει μια γενναία απάντηση. Να δούμε αυτή την απάντηση του Γρηγορίου του Πέμπτου που μας συγκινεί να αφήσουμε τις άλλες απαντήσεις και να διαβάσουμε επί τροχάδιν αυτή την γενναία απάντηση. Πώς απολογείται λοιπόν και πώς τι απαντά όταν πλήστη τον προέτρεπαν να εγκαταλείψει και να σωθεί. «Με προτρέπετες εις φυγήν», λέγει, «μάχερα θα διέλθητας ρήμας Κωνσταντινούπολεως και λοιπόν πόλεων των χριστιανικών επαρχιών. Εμείς επιθυμείτε, σεις επιθυμείτε, όπως εγώ με την φιεσμένος καταφύγω εις πλοίον ή κλειστό εν οικία ή οδήποτε ευεργετικού ημών πρεσβευτού. Να ακούω δεκήθεν πως οι δήμοι κατακρεουργούσι των χειρεύσαντα λαών». «Ουχι, όχι», λέει, «εγώ δια τούτο είμαι πατριάρχης, όπως σώσω το έθνος μου. Ουχή δε όπως απολεστεί τούτο για τις χειρός των γενιτσάρων που οργίαζαν τη στιγμή αυτή και περίμεναν το σύνθημα γενικής σφαγής. Ο θάνατός μου», λέει ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, «ίσως επιφέρει μεγαλύτεραν ωφέλειαν παρά η ζωή μου. Οι ξένοι χριστιανοί ηγεμόνας εκπλαγέντες εκ της αδικίας του θανάτου μου δεν θα θεωρήσω συν αδιαφόρος πως η πίστης αυτών εξυβρίστη εν το προσώπο μου. Οι Έλληνες, οι άνδρες της μάχης, θα μάχονται με τα μεγαλύτερες μανίας όπερ συχνάκης θεωρείται την νίκη». Δηλαδή, ο δικός μου θάνατος θα ξεσηκώσει και τους Ευρωπαίους χριστιανούς και τους Έλληνες αγωνιστές. «Εις τούτο είμαι πεπισμένος, βλέπετε με θυπομονής, εις ό,τι και αν μου συμβεί. Σήμερον κατά την Κυριακήν των Βαΐων θα φάγω με νυχθίας. Αλλά μετά την ασημέρας και ίσως κατά ταύτην την εβδομάδα, οι χθίες θα μας φάγωσει αποσιωπητικά». Δηλαδή γνώριζε πως θα τον κρεμάσουν ή θα τον σκοτώσουν με όποιον τρόπο και θα τον πετάξουν στη θάλασσα να τροφάνε τα ψάρια, όπως και έγινε. «Και ας μη γίνω χλέβασμα των ζώντων, δεν θα ανεχθώ ώστε εις τα σωδούς της Οδυσσού, της Κερκύρας και του της Αγκώνος, διερχόμενος ως εν μέσω των Αγιών μέσα στους δρόμους, να με δακτυλοδεικτούσε λέγοντες, ιδού έρχεται ο φωνεύς πατριάρχης. Αν το έθνος μου σωθεί και θριαμβεύσει, τότε πέπιθαν, τότε έχω πεποίθηση, θα μου αποδώσει θυμίαμα επένου και τιμών. Διότι εξεπλήρωσα το χρέος μου, υπάγω όπου με καλεί ο νους μου, ο μέγας κλήρος του έθνους,
και ο πατήρ ο ουράνιος ο μάρτης των ανθρωπίνων πράξεων. Αυτό αναφέρεται λοιπόν στην ιστορία σαν λόγος, αιτία που δεν φεύγει ο Γρηγόριος ο Πέμπτος και παραμένει. Βέβαια θα πείτε βαρύνεται ο Γρηγόριος ο Πέμπτος με αφορισμό των Σουλιωτών και αφορισμό του Υψηλάντη και των Αγωνιστών. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτός ο αφορισμός δεν είναι ψυχρό. Βάλαν λοιπόν το σπαθί στο λαιμό του Πατριάρχη και είπαν υπόγραψε αφορισμό, γιατί αυτό ήταν τακτική των Τούρκων. Είχαν εθνάρχη τρόπον την τον Πατριάρχη και από αυτόν εξαρτούσαν την υποταγή των υπηκόων, και για να έχουν υποτεταγμένο το ελληνικό γένος ασκούσαν πιέσεις, αβάστακτες πιέσεις στον Πατριάρχη. Τι να λέγει ο Γρηγόριος ο Πέμπτος? Όχι, δεν προδίδω, θα βάζαν άλλον. Τι να πει ο άλλος? Όχι, δεν προδίδω, θα βάζαν άλλον. Θα σφάζαν όλους τους αρχιερείς. Έως του βρουν έναν που να δεχτεί να αφορήσει τον Υψηλάντη. Λοιπόν, μην λένε ξυπνάδες κάποιοι, ξυπνάκηδες δήθεν πατριώτες, ότι έπραξε λάθος ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Μακάρι να μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορούσε να ξεφύγει. Του βάλανε το σπαθί στο λαιμό και του είπαν υπόγραψε τον αφορισμό. Γιατί ήταν τακτική των Τούρκων να αφορίζει ο Πατριάρχης, να επιβάλλουν τον αφορισμό για να μην κάνουν επαναστάσεις οι Έλληνες, να είναι υποτεταγμένοι υπό την βούληση των Τούρκων. Αυτός λοιπόν ο αφορισμός υπεγράφει αναγκαστικά από τους αρχιερείς πανόντος του Πατριάρχου, και φυσικά δεν έχει καμία ισχύ, διότι ο ίδιος ο Πατριάρχης τον ακύρωσε εν χορό, εν πομπή, με τελετουργία. Είναι επομένως προϊόν εξαναγκασμού, όπως αναφέρεται στην ιστορία. Απλώς είναι μια διπλωματία των Τούρκων, στην οποία ανάγκασαν να προσχωρούν οι Πατριάρχοι, και εξήγησαν. Να λέγε όχι, τον αποκεφάλισαν. Θα κάνουμε, έκαναν αυτό στιγμή άλλον Πατριάρχη. Να λέει και αυτός όχι, τον αποκεφάλισαν. Τι θα κάνουν λοιπόν? Δεν υπήρχε διέξοδος, γιατί ήταν τυραννία τουρκική. Δεν ήταν αφέντης ο Έλληνας, αλλά ήταν σκλάβος τους Τούρκους. Ο Πατριάρχης λοιπόν εξέδωκε μυστικό έγγραφο συγχωρητικό υπέρ των επαναστατών, επικαλούμενος επ' αυτούς την ευλογία του Θεού μέσα σε μια πομπή, σε μια τελετή. Και φυσικά τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, περί την τρίτη ώρα μετά το μεσονύχτιο, κατήλθε ο Πατριάρχης στον ναόν επί παρουσία των Μητροπολιτών Κεσαρίας, Δέρκων, Εφέσου, Χαλκιδόνας, Νικομιδίας και Νικίας. Μετά ιδιαίτεραν συνταχθήσαν ευχήν, έκαυσε το αφοριστικό έγγραφο και φυσικά έκαμε μια ακολουθία καταλυτική, όπως λέγεται, λυτική του αφορισμού, που έλυσε τον αφορισμό ευθύς αμέσως, δηλαδή δεν είχε παρέλθει παραελάχιστες ώρες, λίγες ώρες από τον αφορισμό, λίγες μέρες από τον αφορισμό του Αλεξάνδρου Υψηλάντου. Επομένως ακυρώθηκε αυτός και έσπευσε να ακυρώσει τον αφορισμό αυτό ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, να μην έχει στο λαιμό του αυτό το κρίμα ότι έμεινε αδρανής και ότι ίσχυε πλέον ο αφορισμός. Αμέσως έστειλε γράμματα στον Υψηλάντη ότι ο αφορισμός είναι υπό την απειλή, δεν έχει καμία ηθική δύναμη και καμία ενέργεια. Παρά τα αυτά έκανε και ολόκληρη τελετουργία, στην οποία έκαψε τον αφορισμό και ευλόγησε τον αγώνα και έδωσε ευχές και ευλογίες τον Αλέξανδρο τον Υψηλάντη και στους άλλους αγωνιστές. Αυτό το βλέπουμε λοιπόν στα ιστορικά κειμένα κατ' επανάληψη, και επομένως θαυμάζουμε την γενοψυχία του Γρηγορίου του Πέμπτου. Το ότι λοιπόν παρέμεινε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ότι έλυσε τον αφορισμό στις 4 Απριλίου και ίσως και αργότερα, και δεύτερη πράξη στις 8 Απριλίου προς 9, ξημερώνοντας τον Μέγα Σάββατο, ότι τότε και πάλι έκαμε λύση του αφορισμού ενώπιον περισσότερων συνοδικών και αρχιερέων, αυτό μας αποκαθιστά πλέον την προσωπικότητα του Γρηγορίου του Πέμπτου. Το μαρτύριο του Γρηγορίου του Πέμπτου, ότι κρεμάστηκε, ότι εξεθρονίστηκε, ότι εφυλακίστηκε, ότι εξουθενώθηκε, ότι τον κρέμασαν, ότι τον κράτησαν πάνω στην κρεμάλα 3 μέρες, ότι τον παρέδωκαν τελικά στους Εβραίους, οι οποίοι τον καταπώντησαν μέσα στον, αφού τον έσυραν ανά τα ρήμας και τα σοδούς, τον έπτυαν, τον βλασιμούσαν, τον χειδιολογούσαν, και φυσικά αντέδρασαν και οι
παπική εκεί στο Γαλατά. Οι καθολικοί του Γαλατά έψαλαν δοξολογία επειδή κρεμάστηκε ο Πατριάρχης. Τόσο μας αγαπούν οι αδελφοί, λένε. Να αγαπάμε, λέει, τους αδελφούς μας. Εμείς τους αγαπάμε, αλλά αυτοί μισούν τον Χριστό. Επομένως, μισούμε την πλάνη τους, αγαπάμε αυτούς τους πλανεμένους. Ο Γρηγόριος λοιπόν ο Πέμπτος δεν κρεμάστηκε ανεφετίας, όπως γράφει η επιγραφή, που την κρέμασαν κάτω από τον τράχυλόν του, τον κρέμασαν, διότι ακριβώς πρόδωσε την πύλη, δεν εμπόδισε την Επανάσταση και θεωρήθηκε ως αρχηγός της Επαναστάσεως. Αυτά είναι ιστορική αλήθεια και οφείλουμε να αντισεβόμαστε. Εδώ έληξε σημερινή χρονική διάρκεια. Αγαπητοί τηλεθεατές, ας παρακαλέσουμε τον Γρηγόριο τον Πέμπτο τον Πατριάρχη να παρακαλέσει τον Άγιον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να φωτίσει τους άρχοντες, να φωτίσει την Εκκλησία μας, να φωτίσει τους κληρικούς, να μην λένε κουταμάρες περί χαράγματος, περί Αντιχρίστου και περί 666, να φωτίσει τους θεολόγους, να φωτίσει το ποιμνίο, να φωτίσει την πολιτεία, τους υπεύθυνους, να μην ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό. Και φυσικά θα προτιμούσαμε αγχώνη παρά να προδώσουμε την πίστη μας και να συμβιβαστούμε με σύμβολα και ηλεκτρονικά φακελώματα και με σένκεν. Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθεατές.